καλά. Τα πιάσω στη μέση. Εις δόξαν Θεού και της αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας. Εις χαρά. Τώρα πώς θα πέσουν βάστε. Και πάσα ευλογία των και των διδασκόντων και των διδασκομένων αθλουμένων μαθητών. Πρόσεξα. Και κατά το έτος 2015. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε ανάμεσά σας. Πραγματικά μέσα εδώ τα παιδιά που είναι η χαρά της ζωής μας και εμείς σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας. Και θέλω να πω ότι είναι σημαντικό το έργο σας. Θα έλεγα με μία λέξη ότι στην καθημερινότητα που ζούμε, στη σκληρή καθημερινότητα και με όσα συμβαίνουν, τουλάχιστον όσο και αν έχουμε πάθει και αν παθαίνουμε, όλοι έχουμε υποχρέωση όταν οι γονείς επαναπαύονται ότι τα παιδιά τους έχουν κάτι να ασχοληθούν, είναι σημαντικό να ξέρουν ότι ασχολούνται με την άθληση και την πρόοδό τους εδώ στο γυμναστήριο. Χωρίς να αφιερώνουν χρόνο σε άλλα πράγματα που είναι βλαβερά και τους κινδύνους των ναρκωτικών που είναι ο κίνδυνος της εποχής μας. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να έχει ράσο, να χαράει ράσο, αλλά ο καθένας μπορεί να γίνει και ο λόγος. Γιατί έχουμε υποχρέωση να είμαστε φώτα, παραδείγματα για τα παιδιά τα οποία είναι κοντά μας και έχουμε υποχρέωση και ευθύνη σε αυτά. Τι θα τους μεταδώσουμε. Εδώ λοιπόν μεταδίδεται πειθαρχία και αγώνα ώστε να μπορούν μέσα και από την άθληση, μέσα από τα παιχνίδια να μαθαίνουν να συναγωνίζονται, να επιτυχάνουν στόχους και να μαθαίνουν και να δέχονται και την αποτυχία πολλές φορές. Εμείς πάντα θα προσευχόμαστε βέβαια και να καμαρώνουμε να έχουμε πάντα επιτυχία. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους, καλή χρονιά και κάθε ευλογία από το Χριστό μας.